Είσαστε συνταξιούχος, καλημέρα, και θέλετε να δείτε πότε θα πάρετε και αν θα πάρετε αύξηση. Ναι, είμαι. Είσαστε σε αυτούς τους χιλιάδες φορολογούμενους που θέλετε να δείτε πότε θα κάνετε και αν πρέπει να κάνετε τροποποιητική. Όχι, δεν θέλω κάτι. Είσαστε από αυτούς που με τα προσυμπληρωμένα τις φορολογικές δηλώσεις έχει γίνει λάθος. Θέλω να γίνω συνταξιούχος βάλει... και να είμαι στη Σύκηνο. Αλλά βασικά να έχω σπίτι στη Σύκηνο, έτσι, άμα γίνεται αυτό. Δηλαδή να είναι, πώς λύνουν φάπαξ παλιά κατηγορία γενναία, να μου δώσει να πάρει, παιδί μου, για σένα ένα σπίτι Σύκηνο και βγει σύνταξη τώρα. Θα γίνω πρώτο, θα βγω πρώτο. Επομένως, θα σε βλέπω στην τηλεόραση και θα σου λέω καλημέρα από τη συνταξιούχο που έχει φτιάξει μπάμια σήμερα. Πάμε στην Αθανασία Στολάκη να την καλημερίσουμε, τη φοροτεχνικό. Καλημέρα, κυρία Στολάκη. Να είστε καλά. Γεια σας, πολύ. Κυρία Στολάκη. Και έχετε πολλά, νομίζω, και πολύ χρηστικά να μας πείτε σήμερα. Λοιπόν, θα δούμε τι αυξήσεις θα έχουμε στις συντάξεις από το 2000. Θα πείτε, ρε παιδιά, φωνάξτε με εδώ μια μέρα να πούμε για τις διακοπές. Ναι. Να πούμε κάτι διαφορετικό. Ωραία. Που με έχετε εδώ πέρα και λέω για τις φορολογικές. Πού θα πάτε είναι... διακοπές, κυρία Στολάκη? Δεν ξέρω ακόμα. Ειλικρινά δεν ξέρω ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα καταφέρουμε να πάμε διακοπές. Σωστό και αυτό. Ζητάτε παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις? Βεβαίως ζητάμε παράταση. Τι γίνεται? Δεν μπορείτε να φύγετε μετά. Δεν ζητάμε παράταση αυγουστιάτικη. Ζητάμε παράταση η οποία θα λύγει στις 31. Α, μάλιστα. Ο Κώστας πρέπει να σας πω ότι αμφισβητεί το λόγο για τον οποίο ζητάτε παράταση. Αλίμον. Πάμε να δούμε εδώ τώρα. Καλύτερη απάντηση που σου έχουν δώσει, κύριε Στολάκη. Έρχομαι. Συγχαρητήρια για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμον, θα λέω κι εγώ κάθε φορά. Πάμε να δούμε για τις αυξήσεις, λοιπόν, για το έκτακτο επίδομα, τι ισχύει εδώ και τι δεν ισχύει. Το 2025 κατά 2,5-3% θα αυξηθούν οι συντάξεις για περίπου 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους. Όσοι λοιπόν δεν έχουν προσωπική διαφορά θα δουν το ποσό της αύξησης να τους καταβάλλεται μαζί με τη σύνταξή τους. Ωστόσο, όσοι έχουν προσωπική διαφορά, η αύξηση αυτή θα την μειώσει κατά το αντίστοιχο ποσό. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί, η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι περίπου 650.000, δηλαδή όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θα είναι δικαιούχοι του επιδόματος προσωπικής διαφοράς. Αυτό το επίδομα δόθηκε και πέρσι, δόθηκε και πρόπερσι, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, θα πρέπει, σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυσαν και πέρσι, να έχουν προσωπική διαφορά πάνω από 10 ευρώ και το άθροισμα των κύριων συντάξεων να μην υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς θα είναι και διπλά κερδισμένοι. Δηλαδή, όσοι έχουν μικρή προσωπική διαφορά, όπου θα δουν ένα μέρος της αύξησης σε χρήματα, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος. Και υπάρχει και η σκέψη αυτό το επίδομα φέτος να είναι αυξημένο, δηλαδή είτε να δούμε μεγαλύτερο ποσό, είτε να δούμε μια διεύρυνση των κριτηρίων. Σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2024 μαζί με την σύνταξη του Ιανουαρίου. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι των συνταξιούχων. Πάμε προς το τέλος της χρονιάς. Αυτό το επίδομα αυτό είναι που είχε ανακοινωθεί με την επιβολή της έκτακτης φορολόγησης στα κέρδη των ληστήριων. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από το 2025 και για αυτό γιατί αλλάζει ο δείκτης βάσει του οποίου γίνεται η αναπροσαρμογή. Έτσι λοιπόν, όσοι συνταξιοδοτηθούν από το 2025 και μετά, για το διάστημα από 2002 έως 2024, οι συντάξιμες αποδοχές θα αυξάνονται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού. Ενώ για το διάστημα από το 2025 και μετά θα αυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών μισθών. Αυτός είναι ένας καινούριος δείκτης. Θα τον δούμε σε μερικούς μήνες όταν θα τον έχει φτιάξει η Ελστάτ. Ο νέος τρόπος υπολογισμού αναμένεται να δώσει ψηλότερες συντάξεις, καθώς η αύξηση στους μισθούς κινείται όταν υπό κανονικές προϋποθέσεις κινείται πάνω από τον πληθωρισμό. Λοιπόν, μιλάμε για μισθούς στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο ή για τα δύο? Για όλους. Για όλους. Ναι, ναι. Άρα, ωραία, βγάζει λοιπόν μια σούμα, ας το πούμε, η Ελστάτ και λέει ότι οι μισθοί αυξήθηκαν στην Ελλάδα πέρυσι 3%, 4-5, όσοι αυξήθηκαν, δεν ξέρω. Και μετά τι γίνεται αυτό, πώς επηρεάζεται το συντάξεις? Αναπροσαρμόζεται. Για να υπολογιστεί μια σύνταξη έχει μια βάση υπολογισμού. Η βάση υπολογισμού είναι ο συντάξιμος μισθός. Αυτός ο μισθός αναπροσαρμόζεται. Ναι. Δηλαδή παίρνει μια αύξηση. Η αύξηση που έπαιρνε ήταν πληθωριστική. Ναι. Πλέον δεν θα είναι πληθωριστική, θα είναι βάση
του δίκτυου αυτού, ο οποίος αναμένουμε ότι θα είναι και μεγαλύτερος του πληθωρισμού, γιατί λαμβάνει υπόψη του τις αμοιβές. Μα μισό το, για την αύξηση των συντάξεων, αυτή που λέμε που έγινε από πρόπερση που γίνεται και γίνεται κάθε χρόνο και τη βλέπουν όλοι εκτός από όσο έχουν δώσει διαφορά. Εδώ μιλάμε για τον υπολογισμό της σύνταξης. Α, εδώ είναι υπολογισμός. Η αύξηση παραμένει όπως είναι. Η αύξηση παραμένει όπως είναι. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για τον υπολογισμό της σύνταξης από το 25, ο οποίος θα οδηγήσει ουσιαστικά σε αυξημένες συντάξεις που καταβάλλονται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα, να πούμε για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Η ΑΔΕ έστειλε χιλιάδες μηνύματα τις προηγούμενες ημέρες σε φορολογούμενους που είχαν ήδη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, καθώς βρέθηκαν φορείς οι οποίοι απέστειλαν μεταγενέστερα στοιχεία. Δηλαδή, προφανέστατα είχε γίνει, είχαν στείλει λάθος αρχεία ή ελλειπή αρχεία. Αυτό έγινε με τον ΕΦΚΑ που δεν ανέβασε την οικονομική ενίσχυση που έλαβαν οι συνταξιούχοι. Οπότε τώρα οι άνθρωποι αυτοί καλούνται και μέσω email να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να είναι πάνω από 250.000, οπότε θα πρέπει να ελέγξουν το email και θα πρέπει επίσης να μας απαντήσει και η ΑΔΕ για την ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να γίνει αυτή η τροποποίηση, γιατί στο email αναφέρεται ως ημερομηνία 26η εβδόμου. Ενδεχομένως να μην είναι σωστό, θα πρέπει δεν να το ξαναδεί αυτό. Αυτό γιατί είναι 25.000, είναι συνηθισμένο αυτό, κάθε χρόνο έχουμε τόσες ή ήταν φέτος κάτι έγινε. 250.000 είναι τα email που στάλθηκαν για τροποποιητικές. Ναι. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν έχουμε μέτρο σύγκριση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ενώ που στέλνει η ΑΔΕ μαζικά τα emails στους φορολογούμενους φέτος. Μιλώντας για την ΑΔΕ, σας αγχώνει και εσάς αυτό στο site της που το έχει τσιμπήσει ο Κώστας, το πρόσεξε, αντίστροφη μέτρηση και τις φορολογικές δηλώσεις. Βέβαια, είναι από την αρχή αυτή, από την έννοια. Από την αρχή είναι. Εγώ πριν από 10 μέρες το πήρα χαμπάρι. Όχι, είναι από την αρχή. Α, το έχει βάλει από καιρό. Ποιος είναι ο σκοπός, έχετε ρωτήσει, γιατί εμένα μου προκαλεί μεγάλο άγχος. Ο σκοπός είναι να μην το ξεχάσεις. Πολύ σωστό. Δηλαδή, βάλτο, τώρα που δάσεις διακοπές. Θα περιμένω από το The Final Countdown. Μπορείς να το βλέπεις και στο κινητό σου. Όχι, τώρα δεν θέλω. Το αφήνεις και κοιτάς, αφήνεις το κινητό εκεί στην παραλία και λες μάλιστα τόσες μέρες. Δεν θέλω, παιδί μου, δεν θέλω. Μου πραγματικά είναι σαν βόμβα που θα εκραγεί. Ναι, μπράβο. Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται όλο έτσι και πιο αγχωτικό. Προκαλεί ένα άγχος, μια πια. Εγώ στηρίζω την επιλογή της ΑΔΕ. Εντάξει, okay. Κάτσε, βλέπεις αντίστροφη μέτρηση, είναι αγχολητικό. Έχω διαφωνήσει από την αρχή. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Επικοινωνιακό αυτό. Αλλά εντάξει, αγνώμη. Ναι, να σου πω κάτι. Εκτός από μένα που το πήρα χαμπάρι γιατί μπαίνω site ΑΔΕ, πόσοι νομίζεις μπαίνουν κάθε μέρα ο site ΑΔΕ. Το θέμα είναι ότι μη συνεργαζόμαστε και το πήρες χαμπάρι και μας το έδειξε. Εσύ γιατί μπαίνετε κάθε μέρα στο site. Όχι κάθε μέρα, μπαίνω συχνά. Βλέπω, διαβάζω, μελετάω, ξέρω εγώ τις αποφάσεις. Έχει όλες τις εφαρμογές που καταγγέλουν διάφορα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει σε παραλία το καλοκαίρι στις διακοπές γιατί είναι persona non grata. Ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει να φάει σε εστιατόριο και ότι θα ζητήσει διάφορες αποδείξεις. Όχι, πλέον δεν είναι. Τη ζητάω και είναι το παίρνω μετά το, persona το απόδειξη από και το. Όχι, αυτός. Ναι, κάποιος πρέπει το μεταξύ που πήγα και έφεγα μετά την επίδαυρο χτες, το Σαββατοκύριακο, πρέπει να μας βλέπει ο εστιατόριας γιατί πάω στο τέλος και του λέω, μου λέει τόσο, του λέω η απόδειξη. Πήγε μέσα, ίδρωσε, αγχώθηκε, μου λέει, ξέρετε, μου λέει, αυτή είναι η απόδειξη τα πριν που σας έδωσα. Ήταν στο χαρτί γιατί έπρεπε να γίνει το συνολικό. Αλλά άμα θέλετε και τα πριν ξεχωριστά να στα βγάλω, όχι, εντάξει, του λέω, μια χαρά. Και η τελική απόδειξη δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άμα σε κέρνα είστε σίγουρος, κάτι, μου λέει. Άμα σε κέρνα και τσουκωτή, έτσι νιώ. Δεν έχει να κάνει. Κέρασε, ο άνθρωπος να κάνει. Έβγαλε καρπουζάκι στο τέλος. Αυτό δεν είναι κέρασμα. Αυτό το κάνουν όλοι. Ναι. Ναι, να κάνεις ένα. Ωραίο καρπουζάκι όμως. Κρύο ήταν. Ναι. Γι' αυτό που λέτε με τις αποδείξεις, ειδικά στην εστίαση, να τους αναγνωρίσουμε ότι έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό με την κάρτα, δηλαδή με την διασύνδεση, το να κόψουν αποδείξεις, προσωρινές αποδείξεις. Δηλαδή, τώρα μιλάμε και για ανθρώπους που μπορεί να μην τα γνωρίζουν όλα αυτά. Ναι, σωστά. Οπότε έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα μάθουν και να μπορούν να είναι και γρήγοροι στη δουλειά τους. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι ταυτόχρονα σωστό. Πρέπει και να δουλέψουν εκτός από το να κόβουν αποδείξεις και τα καταφέρνουν. Σας έχουν έρθει καθόλου οι συνταξιούχοι προφανώς, οι μισθωτοί που έχουν μόνο το μισθό τους με τις προσυμπληρωμένες, όπου έχει γίνει κάποιο λάθος και μετά, όπα, κύριε Στολάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε να σώσετε την κατάσταση. Ναι, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω σε όλα τα γραφεία υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις και όσο περνάνε οι μέρες θα δούμε. Κοιτάξτε, και εμείς βάζουμε κάπως το χεράκι μας. Δεν ξέρω τι φταίει. Θα σας πω τι συμβαίνει. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις από την εκαθάριση να προκύπτει μεγαλύτερος φόρος. Αυτό συνέβη σε πολλές περιπτώσεις γιατί η ΑΔΕ έκανε την αυτόματη υποβολή παίρνοντας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που είχε η δήλωση μέσα. Μπορούμε να δούμε ως παράδειγμα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνταξιούχος με το ετήσιο εισόδημά του
να μην μπορεί να καλύπτει τα τεκμήρια που έχει δημιουργήσει. Έτσι, γιατί όσο δούλευε, όσο ήταν ενεργό, είχε αυξημένο εισόδημα. Οπότε μπορεί να έχει ένα μεγάλο σπίτι, μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού. Τώρα πλέον με τη σύνταξη μειώνονται τα εισόδηματα τα ετήσια, οπότε δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει στο έτος. Μπορεί όμως να τα δικαιολογήσει αν επικαλεστεί εισόδημα από προηγούμενες χρονιές. Ή εάν επιλέξει τους κατάλληλους κώδικους που του δίνουν έκπτωση στα τεκμήρια λόγω ηλικίας, ή εάν φτιάξει, επιλέξει τους κατάλληλους κωδικούς με τους οποίους έχει, για παράδειγμα, απαλλαγή από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις λόγω πάλι ηλικίας. Αυτά δεν μπορεί αυτόματα το σύστημα να τα βάλει μέσα. Οπότε, όταν θα φύγει μία δήλωση όπου ένας φορολογούμενος θα φορολογηθεί τελικά τεκμαρτά, το αποτέλεσμα θα είναι χρεωστικό και θα κληθεί να πληρώσει πολύ μεγάλο φόρο. Όταν όμως παρέμβει και βάλει τους σωστούς κωδικούς, τους επιπλέον κωδικούς, τότε θα βγει ένα σωστό φορολογικό αποτέλεσμα. Το ξέρει όμως ο φορολογούμενος ο οποίος ακολουθεί. Υποτίθεται ότι αυτό έγινε για να, μην, για να, να ξεκινήσει να υπάρχει μια ταχύτητα και να φεύγουν κατευθείαν οι δηλώσεις. Κοιτάξτε, μην... η ΑΔΕ σε κάθε περίπτωση κάλεσε όλους τους φορολογούμενους να ελέγξουν τη δήλωσή τους. Έκανε αυτή τη διευκόλυνση, δηλαδή να υποβληθούν αυτόματα. Αλλά μετά σου λέει τσέκαρε το και εσύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως ενημέρωσε ότι θα πρέπει οι δηλώσεις να ελεγχθούν και μπορούν ακόμα να ελεγχθούν και να τροποποιηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Οπότε όλοι θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση. Ο φορολογούμενος έχει την ευθύνη για την ορθότητα της δήλωσης. Ρωτάω, γιατί δεν ξέρω το αν ισχύει, αλλά το διάβασα. Ένας έρμος, νομίζω συνταξιούχος, του ήρθε να πληρώσει 9.800. 9.800. Ναι, ήταν λάθος. 9.800 και τελικά είχε επιστροφή. 50 ευρώ νομίζω. Ωραία, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ τη λέω, κύριε Στολέκη, τη λέω Αθανασία. Αθανασία μου, σε ευχαριστώ. Τελευταία μέρα φεύγεις με άδεια, ρε παιδί μου, χαλάρωσε λίγο, μπορεί να πεις. Όχι, μα εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.